Καθημερινή μάχη για την επιβίωση δίνουν οι έμποροι της Καρδίτσας, βλέποντας τον τζίρο τους να μειώνεται δραματικά και τα λουκέτα να διαδέχονται το ένα το άλλο. Την ερχόμενη Τρίτη, ο Εμπορικός Σύλλογος θα συνεδριάσει προκειμένου να αποφασίσει τη συμμετοχή του ΙΜΗ στις κινητοποιήσεις της 19ης Οκτωβρίου, αν και όπως δηλώνουν αρκετά από τα μέλη του, είτε με κλειστά καταστήματα είτε με ανοιχτά, το πρόβλημα παραμένει. Εμείς, σαν Εμπορικός Σύλλογος Καρδίτσας, συνεδριάζουμε την Τρίτη, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται την Τρίτη. Οι αποφάσεις που θα πάρθουν για τις κινητοποιήσεις θα είναι αυτές οι οποίες θα αποφασιστούν εκείνη την ημέρα. Θέλω να πιστεύω ότι θα συνταχθούν με την Ομοσπονδία και με την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, διότι τα καταστήματα το ένα μετά το άλλο κλείνουν. Δεν μπορεί κανείς να καταλάβει ότι δεν υπάρχει πάτος, έχει φύγει και ο πάτος, έχουν τελειώσει τα πάντα. Τα καταστήματα είτε είναι ανοιχτά είτε είναι κλειστά, είναι το ίδιο. Ένα μήνυμα όμως θέλουμε να στείλουμε σε όλους αυτούς, διότι τη ραχοκοκαλιά της μικρομεσαίας επιχειρήσεως, τόσα χρόνια που στήριζαν, δυστυχώς την τζάκισαν. Εμείς θα αντισταθούμε, θα πορευθούμε με ό,τι μπορούμε, θα είμαστε εδώ, θα αντισταθούμε για να μπορέσουμε όσο μπορέσουμε να μείνουμε στην αγορά εργασίας.